techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και κρατάω στα χέρια μου το iPhone 5S και το Nexus 5. Είναι δύο συσκευές που αντιπροσωπεύουν την κόντρα μεταξύ iOS και Android και Apple με την Google. Αυτό σημαίνει πως έχουν οι συσκευές τα καλύτερα και από τα δύο λειτουργικά, με το Nexus 5 να έχει τελείως το Android και το iOS το τελευταίο και full extra στο iPhone 5S. Όμως οι συσκευές έχουν και οι δύο πολύ δυνατές από χαρακτηριστικά, με το iPhone να έχει δώσει περισσότερη βάση στην εμφάνιση και στη χρηστικότητα, ενώ το Nexus 5 όχι τόσο στην εμφάνιση και στην ποιότητα κατασκευής, αλλά σε επιδόσεις και σε οθόνη. Ποια συσκευή όμως είναι καλύτερα από τις δύο και αν έπρεπε να διαλέξετε ποια θα ήταν αυτή που θα σας βολέψει καλύτερα. Πάμε να τις συγκρίνουμε για να δούμε ποια είναι η καλύτερη. Εδώ είναι λοιπόν οι συσκευές, θα σας δούμε λιγάκι έτσι περιμετρικά να συγκρίνουμε την εμφάνισή τους. Εδώ έχουμε το iPhone, μεταλλικό, αλουμίνιο όλη η συσκευή. Αρκετά όμορφη τουλάχιστον σύμφωνα με την πλειοψηφία του κόσμου. Αν και για μένα λίγο πρέπει να κάνει μια νέο σχεδιασμό, είναι αυτή η πρόσωψη, έχουμε βαρεθεί να τη βλέπουμε από το 2007. Τέλος πάντων, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Το κράτημα δεν είναι τόσο άνετο, γιατί οι γωνίες εδώ πέρα τις αισθάνεσαι στο χέρι όταν το πιάνουμε και γλιστρά εύκολα από τα χέρια, δηλαδή χωρίς θήκη είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει, δεν κολλάει στο χέρι καλά, αλλά η αίσθηση που δίνει είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ καλή. Είναι λεπτή συσκευή και έχει αρκετά καλή ποιότητα κατασκευής. Από την άλλη το Nexus 5 είναι πλαστικό, κολλάει καλύτερα στο χέρι γιατί δεν έχει τόσο απότομες γωνίες, έχει και την καμπύλη πίσω που δένει στο χέρι. Σαφώς μεγαλύτερη συσκευή, πλαστικά τα υλικά. Είναι ούτως ή άλλως κάτι το οποίο ήταν μια υποχώρηση που έπρεπε να κάνει Google για να ρίξει την τιμή της συσκευής αρκετά. Έχει πολύ χαμηλότερη τιμή, το iPhone αυτή τη στιγμή είναι σε 740€, ενώ το Nexus 5 το βρίσκουμε στην Ελλάδα στα 399€, είναι πολύ μεγάλη διαφορά της τιμής. Το πίσω μέρος είναι απλό, εμφανισιακά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι πολύ ουδετερή συσκευή, δεν έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό για να ξεχωρίσει, την αίσθηση της γόμας πίσω, ωραία, σήμερα μου αρέσει αυτή η αίσθηση, από το HTC Desire το πρώτο την έχουμε δει σε συσκευή και είναι, προσωπικά μου αρέσει, αλλά η ποιότητα κατασκευής σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο καλή όσο το iPhone 5S, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σπάει, χαλάει, παθαίνει τίποτα. Είναι θέμα γούστου από εκεί και πέρα η εμφάνιση. Η LG έχει, γιατί η LG το κατασκεύασε, έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει σχετικά μικρά bezels. Εντάξει, δεν συγκρίνονται με τη δουλειά που έχει κάνει στο G2 για παράδειγμα, το βάλουμε και δίπλα-δίπλα. Βλέπετε είναι πολύ μεγάλη διαφορά στα bezels, του G2 είναι πολύ μικρότερα, αλλά όπως είπαμε είναι και κάποιες υποχωρήσεις που πρέπει να γίνουν για να πέσει η τιμή της συσκευής. Να τα βάλουμε και δίπλα-δίπλα. Το Nexus 5 είναι λίγο πιο παχύ. Εδώ είναι και οι συσκευές δίπλα-δίπλα. Όχι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνουμε στο χέρι όταν το πιάνουμε. Οπότε η βασική διαφορά είναι στο μέγεθος, αλλά αυτό οφείλεται και στην πολύ μεγάλη διαφορά στις οθόνες. Μία ίντσα είναι η διαφορά στις οθόνες. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Αυτά λοιπόν από την εμφάνιση. Ας πάμε να δούμε λιγάκι τις οθόνες των συσκευών. Να βάλουμε μερικά βιντεάκια, τα κλασικά που παίζουμε στα review μας. Βίντεο από εδώ. Εδώ είναι στην gallery. Και ας βάλουμε αυτά εδώ. Εδώ ξεκίνησε. Να τα συγχρονίσουμε. Να τα βάλουμε κάτω. Να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Εδώ
να δώσουμε φωτεινότητα για να παίξουμε τα δύο στην full φωτεινότητα και να χαμηλώσουμε και λίγο την ένταση. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε η διαφορά στην λόγω του μεγέθους της οθόνης είναι πολύ μεγάλη. Προφανώς το Nexus η θέαση βίντεο είναι πολύ πιο απολαυστική και από χαρακτηριστικά εδώ έχουμε 60p στο iPhone 5S, εδώ έχουμε 1080p, είναι σχεδόν η διπλάσια ανάλυση, οπότε και η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη στο Nexus 5. Συγγνώμη. Το iPhone έχει αρκετά πιο φωτεινή οθόνη, πράγμα που επιτρέπει θέαση κατά από φως του ήλιου πιο καλή από ό,τι τουλάχιστον στο Nexus 5. Αλλά η διαφορά στην ποιότητα λόγω ανάλυσης αλλά και μεγέθους οθόνης φαίνεται. Να πούμε όμως το iPhone έχει λίγο καλύτερες γωνίες θέασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Nexus 5 τα πάει άσχημα. Ούτως ή άλλως, για να λέμε και το στραβού το αδίκαιο, δεν πρόκειται να δούμε ποτέ βίντεο από αυτή τη γωνία ούτε από αυτή τη γωνία. Από εκεί και πέρα, σε normal γωνίες, η θέαση είναι αντίστοιχη και στις δύο συσκευές. Νομίζω ότι το Nexus 5 έχει πολύ καλύτερη οθόνη, όχι μόνο λόγω μεγέθους, αλλά και ανάλυσης. Θα τη θέλαμε λίγο πιο φωτεινή για όταν είμαστε έξω, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η συσκευή δεν είναι λειτουργική όταν είμαστε εκτός σπιτιού. Η πυκνότητα σε pixels στο iPhone είναι 326 ppi, ενώ στο Nexus 5 είναι 441. Είναι η πυκνότητα πολύ μεγαλύτερη στο Nexus 5, όχι πως θα δούμε pixels στο iPhone, αλλά όπως να είχαμε να λέγαμε βασικά. Εντάξει, φαίνεται πιο crisp ελάχιστα στο Nexus 5. Παρ' όλα αυτά είναι πιο κρίση, παρά θεωρούμε ότι η οθόνη του Nexus είναι καλύτερη και λόγω μεγέθους πλέον, αλλά και ανάλυσης και πυκνότητας pixels. Είναι τα χρώματα, η χρωματική αναπαράσταση είναι πολύ καλή και στις δύο συσκευές. Το iPhone 5 συνηθίζει να έτσι ανεβάζει λίγο το... να κάνει λίγο πιο έντονα τα χρώματα, αν και η χρωματική αναπαράσταση θεωρείται πάρα πολύ καλή στο iPhone 5S, ενώ το Nexus είναι, δεν ξέρω, θα το έλεγα πιο normal τα χρώματα. Καλά, είναι θέμα γούστου γενικότερα οι οθόνες. Άλλωστε έχουμε δει κόσμος να προτιμάει και τις Super AMOLED, οι οποίες έχουν υπερκορεσμένα χρώματα. Θέλουν πολύ ζωντανιά στα χρώματα στο κινητό τους, οπότε είναι όλα σχετικά. Αυτά λοιπόν από τις οθόνες. Μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες για αυτή τη δουλειά, αν τις έχουμε περασμένες. Όχι, δεν τις έχω περάσει στο iPhone. Τέλος πάντων, ναι, οι οθόνες είναι πάρα πολύ καλές και στις δύο συσκευές. Εγώ προσωπικά θα προτιμήσω την οθόνη του Nexus 5 λόγω ανάλυσης και μεγέθους. Είναι πιο απολαυστική για multimedia και πλέον ποιος δεν βλέπει βίντεο στο κινητό του και κυρίως ποιος δεν κάνει browsing στο κινητό. Είναι πολύ πιο εύκολη η πλοήγηση, θα το δούμε και μετά. Στο Nexus 5 λόγω μεγαλύτερης οθόνης. Αλλά εντάξει, μια καλή οθόνη δεν αρκεί για να είναι καλή συσκευή στη θέαση βίντεο και multimedia γενικότερα. Χρειάζεται και καλό ηχείο. Οπότε ας πάμε να βάλουμε τα κλασικά μας τραγουδάκια για να συγκρίνουμε τον ήχο. Play music. Okay. Βάλουμε τα εκπληκτικά τραγούδια μου και να δυναμώσουμε και τις δύο συσκευές. Όπως έχουμε πει, το iPhone έχει πάρα πολύ καλό ήχο.
Βαθύς ήχος με αρκετά μεγάλο εύρος, ωραία μπάσα και ούτε μικροφωνής ούτε τριξίματα έχουμε. Έχει μια καλή ένταση, αρκετά δυνατό το ηχείο. Να ακούσουμε και το ίδιο από το Nexus. Να δυναμώσουμε. Καλό το ηχείο, δεν είναι άσχημο. Έχει και αυτό κάποια μπάσα, όχι σε του iPhone, αλλά υστερεί σε ένταση και σε εύρος του ηχείου. Παρ' όλα αυτά δεν είναι άσχημος ο ήχος, αλλά σίγουρα δεν φτάνει την ποιότητα του iPhone. Τουλάχιστον στο θέμα ηχείων. Γιατί στην ακρόαση με ακουστικά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Δεν θα δείτε διαφορές και κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να ακούσουμε μουσική από το ηχείο παρά μόνο κάνα βίντεο με παρέα. Αλλά οκ. Okay. Συνήθως τα multimedia όταν είμαστε μόνοι μας ακούμε μουσική ή βλέπουμε βίντεο το κάνουμε με ακουστικά. Παρ' όλα αυτά στον ήχο σίγουρα είναι μπροστά το iPhone. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει πολύ καλύτερο ήχο με πολύ καλύτερη ποιότητα. Okay, λοιπόν και στο θέμα του ήχου και φυσικά ας δούμε τις κάμερες και οι δύο συσκευές έχουν 8 MP κάμερα. Να έρθει το κλασικό μας τασάκι με τα κερματάκια. Και να δοκιμάσουμε τις κάμερες. Είναι και οι δύο, θα έλεγα, θα τις χαρακτήριζα βασικές από θέμα λειτουργιών. Δεν έχουν πολλά πράγματα. Εδώ έχουμε το έξτρα ότι έχουμε το Photosphere και την πανοραμική. Το Photosphere είναι πολύ ωραία λειτουργία. Τραβάει τα πάντα γύρω μας και όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες μπορούμε να πλογηθούμε σαν να είμαστε μέσα στην εικόνα. Και από ρυθμίσεις έχουμε το HDR+, το οποίο για μένα προτείνεται να το έχετε ανοιχτό. Βγάζει πολύ καλύτερες φωτογραφίες. Οι ρυθμίσεις εδώ πέρα είναι οι πολύ βασικές. Επιλογή σκηνής, χρονόμετρο, μέγεθος κτλ. Και geolocation. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Έχει και την μπροστινή καμερούλα. Εδώ. Πάμε πάλι πίσω. Ανοίγουμε και το HDR+. Κάνει λίγο παραπάνω όταν τραβάμε φωτογραφία, να το ξανακλείσουμε για να δούμε πώς είναι πραγματικά οι φωτογραφίες. Γρήγορα τραβάει. Να δούμε τι βγάλαμε. Όπως βλέπετε η ποιότητα είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή ποιότητα και δεν το περιμέναμε. Να σας πω την αλήθεια, όταν πρώτο άκουσα, είδαμε τα χαρακτηριστικά της συσκευής, δεν περιμέναμε η κάμερα να είναι τόσο καλή. Να πούμε ότι έχει διάφραγμα F2 που είναι πολύ καλό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Να βάλουμε λίγο την οθόνη στο αυτόματο γιατί είναι πολύ φωτισμένη και δεν ξέρω αν θα βλέπετε καλά, νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Πάρα πολύ καλή ποιότητα παιδιά και στα σημεία που έχει χαμηλό φωτισμό δεν έχει ιδιαίτερα πολύ θόρυβο. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ας δούμε και το iPhone σαν αντιπαράθεση. Τραβάει πιο γρήγορα, έχει και τον burst το iPhone. Να δούμε πώς πάει, πώς είναι οι φωτογραφίες του. Εδώ. Επίσης καλές. Και τώρα βλέπετε την διαφορά στις οθόνες, έτσι. Που ζουμάρει κάθε μία. Και πόσο ζουμάρει. Είναι μεγάλη διαφορά, οκ. Okay. Πάρα πολύ καλές φωτογραφίες και το iPhone F2,2 είναι λίγο πιο κλειστό το κλίστρο, άρα δεν έχει την απόδοση που έχει το Nexus 5 σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Παρ' όλα αυτά, οι φωτογραφίες είναι πολύ καλές. Ας δούμε και μερικά δείγματα που τραβήξαμε από μια βόλτα που κάναμε σε πραγματικές συνθήκες. Βλέπετε εδώ την ποιότητα του iPhone. Να έρθει και το Nexus. Πολύ καλή ποιότητα, αντίστοιχη ποιότητα βασικά. Θα λέγαμε ότι το... Δεν ξέρω γιατί δεν πάει παραπάνω. Είναι και η οθόνη που είναι πιο μικρή. Αλλά βλέπετε ότι έχουν και τα δύο αρκετά καλή ποιότητα. Και εδώ. Όπως βλέπετε, είναι πολύ καλή ποιότητα και στις δύο συσκευές, με τις νυχτερινές να είναι λίγο καλύτερες στο Nexus. Σίγουρα τα δείγματα αυτά και περισσότερα βασικά είναι, όπως βλέπετε, αρκετά τα δείγματα που έχουμε τραβήξει. Είναι μπόλικα τέλος πάντων. Θα τα βρείτε στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το βίντεο εδώ πέρα. Η περιγραφή είναι, το link είναι κάπου στην περιγραφή εδώ κάτω. Σίγουρα όμως θα δείτε πως το Nexus 5 στις νυχτερινές θα πάει λαμπρά. Στο θέμα του βίντεο είναι και τα δύο πάνω κάτω στα ίδια. Πάλι θα έχουμε δειγματάκια. Το iPhone τραβάει και slow motion στα χαρτιά. Δηλαδή μπορείτε να το δείτε μεν το slow motion στο κινητό, αλλά αν περάσετε το βίντεο στον υπολογιστή θα έχετε ένα βίντεο κανονικής ταχύτητας, απλά στα 120fps. Και σου λέει η Apple, τώρα τράβα μεγάλα και φτιάξε το μόνο σου. Κατέβασε ένα Premiere, ένα οτιδήποτε τέλος πάντων για να κάνεις video editing και φτιάξε το μόνο σου. Θα είναι το ίδιο στα 30fps. Εντάξει, δεν είναι ok αυτό για μένα. Είναι foul της Apple, θα πρέπει να το βγάζει κανονικά. Από την άλλη, το Nexus 5 δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα τη θέλαμε, για να πούμε την αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι θα κυκλοφορήσουν, αν δεν υπάρχουν ήδη, εφαρμογές στο Play Store για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα θα πούμε ότι απλά στις νυχτερινές το Nexus 5 τραβάει καλύτερες φωτογραφίες και στα υπόλοιπα είναι κάπου στα ίσα. Έχουμε παρατηρήσει μια υπερέκθεση κάποιες φορές στο iPhone που μας ψιλοχάλασε, αλλά okay, είναι σπάνια τα περιστατικά αυτά και σίγουρα όταν συμβαίνει δεν είναι κάτι ενοχλητικό. Είναι απλά λίγο πιο υπερεκτεθειμένα οι φωτογραφίες του iPhone όταν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο contrast των φωτογραφιών. Από την άλλη, στο Nexus 5 με τη λειτουργία HDR+, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά πολύ καλύτερα. Απλά να το δείξουμε λιγάκι ποια είναι η διαφορά. Τραβάει τρεις φωτογραφίες, οπότε πρέπει να περιμένετε να τις τραβήξει και τις τρεις τις φωτογραφίες και τις ενώνει μετά. Αλλά όπως βλέπετε, η ποιότητα και στα σκοτεινά και στα φωτεινά είναι πάρα πολύ καλή. Ο θόρυβος μειώνεται στα σκοτεινά και αυτό είναι πολύ θετικό. Στην ουσία τραβάει τρεις φωτογραφίες. Μία με υποέκθεση, μία με υπερέκθεση και μία κανονική και τη συνδυάζει, έχει κάποιον αλγόριθμο μέσα και τη συνδυάζει για να βγάλει το καλύτερο αποτελέσμα σε όλα τα σημεία της φωτογραφίας. Ωραία λειτουργία και πραγματικά βολεύει. Να συνεχίσουμε και να δούμε το θέμα της πλοήγησης στο διαδίκτυο. Είναι Chrome versus Safari. Θα μπούμε ένα TechMinex φυσικά. Αυτό το κάνει πολλές φορές, το έχω προσέξει, δεν πιάνει τόσο καλά το touch του iPhone και δεν ξέρω πως είναι στη συσκευή στο δείγμα που έχουμε εδώ πέρα, αλλά είδατε πάτησα και δεν, και το κάνει αρκετές φορές. Δεν ξέρω, ίσως είναι τη συσκευή, ίσως εγώ πάτησα κάπου στραβά. Έχει φάει μια φρική κάμερα γιατί είναι πολύ φωτεινή η οθόνη, οπότε θα πάμε λίγο πιο μακριά. Ρολάρουν και οι δύο πάρα πολύ καλά.
Πάμε να δούμε και κάτι πιο βαρύ, The Verge. Τώρα το πήρε κανονικά, ανοίγει το mobile και οι δύο είναι στο Wi-Fi εδώ πέρα. Αυτό, πάμε να μπούμε και στην mobile έκδοση, στην full έκδοση. Ο Chrome κάνει αυτό το σκρολάρισμα το ομαλό, το απλά σκρολάρει. Αυτό πρέπει στο iPhone 5S να κάνουμε αρκετά παρακάτω, αυτό που δεν με βόλεψε ποτέ βασικά. Είναι θέμα γούστου όμως, δίνει και κάποιο χρόνο στο κινητό να κάνει render τις φωτογραφίες όσο κατεβαίνουμε, για πιο έτσι εμπειρία, καλή εμπειρία χρήσης. Τα πατήσαμε συγχρονώς. Φορτώνει ακόμα και το iPhone. Οπ, φορτώνει ακόμα το iPhone, τον έξω έχει τελειώσει. Τώρα τελείωσε και το iPhone. Όπως βλέπετε και τα δύο παίζουν μπάλα πάρα πολύ καλά και είναι και λογικό καθώς οι επεξεργαστές τους είναι πάρα πολύ δυνατοί. Στο iPhone έχουμε πάλι όπως αυτό το εφέ που είπαμε, αλλά και οι δύο συσκευές είναι πάρα πολύ καλές στο εμπλοήγηση. Θα δώσουμε όμως τους έξτρα πόντους στο Nexus 5 λόγω μεγέθους οθόνης, που θα το κάνει το browsing πολύ πιο απολαυστικό και πολύ πιο άνετο στο διάβασμα. Οι 4 ίντσες πλέον είναι μικρές πλέον. Θα πούμε ότι εντάξει, πριν 3-4 χρόνια ακούγαμε 4 ίντσες και λέγαμε «Αχ, η παντόφλα, το ένα, το άλλο». Όταν λοιπόν τα πλαίσια των κινητών έχουν μικρύνει τόσο πολύ και έχουν φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα, με το μέγεθος συσκευής να είναι σχετικά μικρό, οι 4 είναι λίγο. Ειδικά άμα έχουμε χρησιμοποιήσει κινητά με μεγαλύτερες οθόνες, το iPhone θα φανεί σε κάποιον, για παράδειγμα, που φέρει από το S4, από το G2 ή ακόμα και από Notes, Note 3 για παράδειγμα ή G Pro, το iPhone πραγματικά θα φανεί παιχνίδι του Fisher-Price και σίγουρα δυσλειτουργικό. Δεν το καταλαβαίνει κάποιος ο οποίος έρχεται από μικρότερες οθόνες, γιατί δεν έχει δει πως είναι η χρήση και η εμπειρία με τη μεγαλύτερη οθόνη, αλλά πραγματικά έχει διαφορά και στην χρήση και στα multimedia και παντού. Η μεγαλύτερη οθόνη είναι μεγαλύτερη οθόνη όσο και να είναι, βολεύει, είναι καλύτερη εμπειρία. Και ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τις επιδόσεις των συσκευών. Έχουμε τα benchmarks, να δούμε πώς θα πάνε καταρχάς το 3DMark, που για μένα, όπως έχω πει και σε προηγούμενα review, είναι το πιο αξιόπιστο benchmark γενικότερα. Ούτως ή άλλως η FutureMark που το κυκλοφορεί το βγάζει και benchmarks για παγκόσμια πρωταθλήματα overclocking σε υπολογιστές. Είναι πραγματικά αξιόπιστη η εταιρεία στο θέμα των benchmarks και ίσως η πιο αξιόπιστη από όλες. My device και στα δύο. Και έχουμε τα σκοράκια. Εδώ από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει όλοι και οι δύο maxed out στο απλό και στο extreme. Και πάμε να δούμε το unlimited, το οποίο είναι το πιο βαρύ τεστ. Το Nexus 5, να ζουμάρω λίγο. Το Nexus 5 είναι αρκετά πιο μπροστά, 17.861 πόντους. Το iPhone 14.510. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και οι δύο συσκευές μπορούν να παίξουν τα πάντα άνετα και απροβλημάτιστα. Απλά πως το Nexus 5 έχει λίγο καλύτερες επιδόσεις. Δεν είναι η διαφορά τόσο μεγάλη ώστε να καταλάβουμε έτσι διαφορά στα παιχνίδια και στα 3D. Να πούμε ότι το 3D Mark είναι benchmark για 3D εφαρμογές πιο πολύ. Έχει να κάνει και επεξεργασίες, αλλά είναι κυρίως στα γραφικά. Από εκεί και πέρα δεν θα καταλάβετε διαφορά, είναι και δύο πάρα πολύ δυνατές συσκευές. Το benchmark αυτό είναι σε off-screen, σε αναλύσεις 720 και 1080 που είναι τα δύο πρώτα, έχουν κάνει maxed out, οπότε δεν θα έχετε θέμα. Να τρέξουμε και ένα Geekbench εδώ μπροστά σας, δεν παίρνει και πολύ άλλωστε. Είναι ένα benchmark που είναι και στις δύο πλατφόρμες, χρησιμοποιείται αρκετά από
reviewers, το έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς σε αρκετά reviews. Σε αυτό αναμένουμε το iPhone να πάει καλύτερα στο single core benchmark, ενώ το Nexus 5 στο multi-core, και για τις πιο low εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιεί το single core για τα τηλέφωνα κτλ. Αλλά στις εφαρμογές που απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και θέλουν να τα δώσει όλα, σίγουρα μετράει το multi-core. Οπότε αυτό είναι που έχει το νόημα να κοιτάξουμε πιο καλά. Γενικά το iPhone βγάζει πάρα πολύ ψηλά στο single core. Όπως βλέπετε, η διαφορά στο single core είναι αρκετά μεγάλη, αλλά στο multi-core, στην επεξεργασία δηλαδή με όλους τους πυρήνες, το Nexus 5 τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα. 2600 με 2556 για το iPhone. Δεν είναι πάλι πολύ μεγάλη διαφορά, οπότε από επιδόσεις είναι πάρα πολύ κοντά. Να δούμε και άλλο ένα, το οποίο το έχουμε τρέξει από πριν. Basemark. Έγινε update επίσης και στο Play Store. Results. Και πάλι τα γραφικά στο Nexus 5 είναι καλύτερα. Η GPU είναι πιο δυνατή, Adreno 330, από την PowerVR του iPhone 5S. Και φαίνεται σε όλα τα benchmarks γύρω από τα γραφικά. Οπότε όλα ok. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές για να παρατηρήσουμε προβλήματα και φοβερές διαφορές κτλ. Είναι πάρα πολύ κοντά στις επιδόσεις, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει θέμα επιδόσεων. Είναι πολύ κοντά στις συσκευές. Ναι, εδώ πέρα δεν βγάζει αποτελέσματα σε όλα τα benchmarks στο GFX Bench, οπότε ας το αφήσουμε βασικά. Basemark OS. Πάμε και στο εδώ το ένα, εδώ και, όπα, ναι, ανοίξα λάθος benchmarks. Να κλείσουμε τις εφαρμογές και από τα δύο. Όπως βλέπετε, τρέχουν αρκετά πράγματα και από πίσω και στις δύο συσκευές. Έλα. Έλα, καλό μου. Και πάμε να τρέξουμε το Basemark OS 2. Τρέχει και στα δύο και επειδή θα πάρει λίγη ωρίτσα, 2-3 λεπτά, μην τρώμε το χρόνο σας, επιστρέφουμε μόλις τελειώσουν τα benchmarks. Τελείωσε λοιπόν και το benchmark, νικητής είναι το Nexus 5, με μικρή διαφορά βέβαια. Στο system είναι καλύτερο το iPhone, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το system σε αυτό το benchmark. Στη μνήμη παρόλα αυτά είναι καλύτερο το Nexus 5, στα γραφικά πολύ καλύτερο το Nexus 5 με σχεδόν διπλάσιο score, ενώ στο web καλύτερα το iPhone με όχι τόσο μεγάλη διαφορά επίσης. Και πάλι πάρα πολύ κοντά από θέμα επιδόσεων αυτές οι συσκευές, οπότε ας πούμε ότι είναι, δεν ξέρω, βασικά δεν μπορώ να κρίνω ποια συσκευή είναι νικητής. Στα benchmarks που δοκιμάσαμε είναι μπροστά μεν το Nexus 5, αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε είναι σχεδόν ισάξιες, αλλά όπως και να έχει, μάλλον πρέπει να χρήσουμε νικητή στις επιδόσεις στο Nexus 5, γιατί ακόμα και λίγο παραπάνω να βγάζει σημαίνει ότι έχει καλύτερες επιδόσεις. Μην ξεχνάμε όμως ότι και με βάση απόδοση τιμής, τότε η τσιμπίδα, το ψαλίδι μεταξύ των δύο αυτών ανοίγει και σίγουρα βολεύει και από θέμα επιδόσεων το Nexus 5. Τι άλλο μένει να δούμε. Να πούμε λίγο για την μπαταρία. Και οι δύο συσκευές τα πάνε σχετικά καλά από αυτονομία. Βγάζουν τη μέρα.
Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τη χρήση που κάνει ο καθένας. Αν θέλετε να σκίσετε πραγματικά τη συσκευή, δεν θα σας ικανοποιήσει κανένα από τα δύο. Αυτό που παρατηρήσαμε όμως είναι ότι όταν το iPhone είναι κλειστό, κλείνει συγχρονισμούς με Dropbox, δεν έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για social media, δεν έρχονται emails. Για να μπούμε στα email, όταν μπαίνουμε στα email, εκείνη την ώρα σκάνε όλα τα email, με το που θα απαντήσω να μπω στα email, τότε σκάνε τα καινούργια email. Πράγμα που σημαίνει ότι για επαγγελματική χρήση δεν ξέρω αν θα με βόλευε πραγματικά, από την άποψη ότι μπορώ να χάσω email. Τρεις ώρες να έχω κάποιο σημαντικό email, τρεις ώρες να αργήσω να δω τη συσκευή, μπορεί και να μην το πάρω. Γενικότερα κλείνει τα data όταν η οθόνη είναι κλειστή, με αποτέλεσμα πολλές εφαρμογές και λειτουργίες να μην δουλεύουν με 100% push notifications. Από την άλλη, στο Nexus οι ειδοποιήσεις έρχονται κατευθείαν ό,τι και να τρέχει από πίσω, με κλειστή ανοιχτή οθόνη, οπότε είναι όπως πρέπει να είναι βασικά. Το multitasking είναι real multitasking στο Nexus, άλλωστε είναι κάτι που το Android έχει από τις πολύ πρώτες εκδόσεις του, ενώ το iPhone από την άλλη τώρα ξεκινάει να αποκτάει πραγματικό multitasking, αρκεί να είναι και συμβατές οι εφαρμογές. Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα λειτουργικού, τι προτιμάει ο καθένας. Το Android είναι αρκετά ανοιχτό, δεν θα έχετε θέμα να το συνδέσετε στον υπολογιστή, να περάσετε φωτογραφίες, τραγούδια, βίντεο, αρχεία απλά με την USB. Από την άλλη, με το iPhone είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα, θέλει απαραίτητα iTunes, δεν μπορείτε να πάτε στο κολλητό σας ή στο γραφείο βασικά και να πάρετε τα αρχεία σας με το κινητό σας, πρέπει απαραίτητα να συγχρονίσετε με το iTunes, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα στη σχολή ή στο γραφείο ή στο κολλητό μου και να κάνω συγχρονισμό τα πάντα, μηνύματα, επαφές και τα λοιπά με iTunes, και αυτή η καραμέλα με το στείλτα με email δεν ισχύει, γιατί το email έχει και ένα περιορισμό στα 12 MB, 25 αν είναι Gmail, αλλά όπως και να έχει, ένα βίντεο για παράδειγμα που τραβήξαμε με την παρέα σίγουρα δεν χωράει σε ένα email, οπότε από θέμα χρηστικότητας και συνδεσιμότητας το Android είναι πολύ μπροστά σε σχέση με το iPhone, άρα σε θέμα λειτουργικότητας για μένα τουλάχιστον κερδίζει το Nexus 5. Σίγουρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη δουλειά, τα email θα έρχονται στην ώρα τους, δεν θα κάνει περικοπές στο Dropbox και στα email, ειδικά το Dropbox το χρησιμοποιούν αρκετοί και για τη δουλειά τους, στέλνουν τα αρχεία εκείνη τη στιγμή που θέλουν on the fly στον συνεταιρό τους, στην δουλειά τους, στο αφεντικό τους. Είναι κρίμα να μην συγχρονίζει με κλειστή την οθόνη. Και εσείς νομίζετε ότι έχετε ανεβάσει το αρχείο και τελικά αυτό δεν έχει πάει ποτέ, μέχρι να τουλάχιστον να ξανάνοιξε τη συσκευή, να ξεκινήσει ο συγχρονισμός. Αυτό είναι για την οικονομία της μπαταρίας, η οποία δεν είναι τόσο καλή σαν αυτονομία θα λέγαμε. Βγάζει τη μέρα όπως είπαμε, αλλά θέλει και λίγο οικονομία. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με τις μπαταρίες άλλων συσκευών που έχουν 3000 mAh μπαταρία, όπως το G2, το Z1, το Z1 Compact. Πάντως από θέμα αυτονομίας και οι δύο συσκευές είναι στα ίδια πάνω κάτω. Ίσως να βγάζει κάποια γύρω στα 10 με 20 λεπτά το iPhone παραπάνω σε full χρήση, αλλά αυτή είναι πολύ μικρή διαφορά. Δεδομένου λοιπόν ότι κόβει όταν είναι κλειστή η οθόνη τα πάντα, από δεδομένα, από συγχρονισμούς και τα λοιπά, όχι τα πάντα βασικά, πάρα πολλά, τότε θα πούμε ότι η αυτονομία πάει στο Nexus 5 που κάνει τα πάντα από πίσω και δουλεύει full. Παρ' όλα αυτά θα πούμε σίγουρα πως σε stand-by, εντάξει, είναι αρχηγός το iPhone 5S αφού δεν τρέχει σχεδόν τίποτα από πίσω. Αυτά λοιπόν από τις συσκευές. Στο ότι
Η τιμή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ό,τι έχει να κάνει από εκεί και πέρα με τις προτιμήσεις είναι το λειτουργικό, το μέγεθος φυσικά της οθόνης. Αν θέλετε multimedia ή browsing ή οτιδήποτε άλλο, λόγω μεγαλύτερης οθόνης πρέπει να πάτε σε Nexus 5. Είναι πολύ πιο απολαυστικό, πιστέψτε με. Τώρα, άμα θέλετε κάποια κατασκευή, κάτι που θα μπορείτε πιο εύκολα να το χρησιμοποιήσετε με το ένα χέρι, τότε το iPhone είναι μονόδρομος. Αυτό δεν σημαίνει πως αν. Και αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσετε εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, απλά είναι πιο εύκολο το iPhone 5 να το χρησιμοποιείτε με το 5S με το ένα χέρι. Και οι δύο λοιπόν πολύ καλές συσκευές, κοντινές σε επιδόσεις, τεράστια διαφορά τιμής. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το κλείσιμο σιγά σιγά. Οπότε πάμε να κάνουμε τον επιλογό. Είδαμε λοιπόν τις συσκευές και έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Το Nexus 5 είναι μια συσκευή πολύ δυνατή που όμως είναι πολύ πιο φθηνή από το iPhone 5S. Αυτό και μόνο αρκεί για να κερδίσει αυτή την μάχη, γιατί 340 ευρώ φθηνότερα είναι ένα σεβαστό ποσό. Σχεδόν στα μισά της αξίας. Από επιδόσεις είναι πάνω κάτω τα ίδια. Η οθόνη είναι πολύ πιο απολαυστική στο Nexus 5 λόγω μεγέθους και ανάλυσης. Τα 441 ppi κάνουν τη διαφορά. Δεν βλέπουμε pixels μεν, αλλά η εικόνα είναι πολύ πιο sharp στο Nexus 5. Έχει 441 ppi πυκνότητα, όπως είπαμε, κόντρα στα 326 ppi του iPhone 5S. Είναι η διαφορά της ανάλυσης η αιτία. 1080p από εδώ, 640p στο iPhone 5S. Από θέμα επιδόσεων, είναι λίγο πιο πάνω το Nexus 5 στα γραφικά και στο σύνολο των επιδόσεων. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά για να πούμε ότι θα καταλάβουμε διαφορά σε καθημερινή χρήση. Η ποιότητα κατασκευής του iPhone 5S είναι πολύ καλύτερη. Η συσκευή είναι για όσους θέλουν ένα κινητό που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με το ένα χέρι πιο εύκολα. Όχι πως είναι δύσκολο το Nexus 5, αλλά σίγουρα όχι τόσο εύκολο όσο το iPhone 5S από θέμα μεγέθους. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το λειτουργικό που προτιμάει ο καθένας. Κάποιοι προτιμούν το iOS, κάποιοι προτιμούν το Android. Αυτοί που θέλουν ελευθερία να κατεβάσουν ό,τι γουστάρουν, να στείλουν τα αρχεία τους οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε, να συνδέσουν το κινητό σε οποιονδήποτε υπολογιστή, να πάρουν και να δώσουν αρχεία, τότε το Android και το Nexus 5 είναι για αυτούς. Όσοι θέλουν πιο κλειστό λειτουργικό, έτσι πιο ας πούμε ελεγχόμενο, με χτισμένο πάνω στη συσκευή, τότε το iPhone 5S είναι για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, στις μέρες μας πλέον η τιμή είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε, οπότε στην αναμέτρηση αυτή, μιας και οι επιδόσεις είναι πολύ κοντά, νικητής είναι το Nexus 5 για εμάς. Αυτά λοιπόν από το Techmaniacs. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like σελίδα μας στο Facebook και στα υπόλοιπα social media. Και φυσικά, αν σας άρεσε το συγκριτικό μας, να μας δώσετε και ένα thumbs up για να στηρίξετε το show. Ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο συγκριτικό ή review. Τα λέμε!